Καλημέρα, Θα μας πει και εκείνος πως Καλημέριδη. σχολιάζω όλα αυτά. Βέβαια. Καλημέρα σας, Βέβαια. καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Πού βλέπετε να το φτάνουν. Και θέλουμε και ένα σχόλιο για τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για την ημέρα της μνήμης της γενοκτονίας και τη σφαγή των Τούρκων στην Τριπολιτσά. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι η γενοκτονία έχει τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η σχεδίαση, που στην, αν θέλετε, η τεχνική των ήχων να κάνω κάτι. Θα το πούμε, να το διορθώσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει τρεις φάσεις. Η μία είναι η σχεδίαση που την έκαναν εμψυχρό οι Τούρκοι από το 1908 μέχρι το 1911. Η δεύτερη φάση είναι η υλοποίηση της γενοκτονίας που έγινε από το 14 έως το 23. Και η τρίτη φάση της γενοκτονίας είναι η άρνηση. Τώρα λοιπόν βιώνουμε την τρίτη φάση της γενοκτονίας. Ο εγκληματίας αρνείται ότι διάπραξε το έγκλημα, θεωρεί ότι δικαιώνεται, ότι ξυλαιώνεται και είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο. Και αυτό κάνει. Ξέρετε, η γαλάζια πατρίδα, αυτά που γίνονται στην Αμόχωστο, στη Συρία, όλα αυτά είναι προέκταση και συνέχεια της πολιτικής και της γενοκτονίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο αγώνας για τη δικαίωση είναι ένας αγώνας στην ουσία ειρήνης. Όταν η Τουρκία υποχρεωθεί να αναγνωρίσει, πραγματικά θα ειρηνεύσει η περιοχή μας. Τώρα να πάμε στην ανακοίνωση. Η ανακοίνωση είναι η άρνηση, όπως είπαμε. Πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι στη συνθήκη των Σευρών είχε μπει άρθρο που μιλούσε για τα εγκλήματα πολέμου των Νεοτούρκων και των Κεμαλικών, της Τουρκίας δηλαδή. Όταν ιτηθήκαμε στη Μικρά Ασία, έγινε περίπου το ανάποδο. Οι Τούρκοι κατόρθωσαν στη συνθήκη της Λοζάνης να βάλουν αναφορές που μιλούν για εγκλήματα του ελληνικού στρατού στην Ανατολία. Αυτό λέω για να αποδειχτεί ότι ο νικητής είναι αυτός που επιβάλλει τους όρους του και δεν υπάρχει αφηρημένα το διεθνές δίκαιο το οποίο καθορίζει και τα πράγματα. Αυτό λοιπόν επικαλούνται οι Τούρκοι τώρα και λένε ότι είπε ο Ακάρ, πέρα από την ανακοίνωση, ο Ακάρ είπε ότι χθες το βράδυ ότι οι Έλληνες διέπραξαν εγκλήματα στην Ανατολία που εισέβαλαν και... Τώρα, σε σχέση με τον στιγμό εκβιασμό που κάνει ο Ερντογάν, και εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Με βάση και το τουρκικό κόμμα, το κόμμα της δικαιοσύνης και ανάπτυξης του Ερντογάν, αλλά και το πολιτικό Ισλάμ στην Τουρκία, η Χούντα του Ευρέν επιβλήθηκε στην Τουρκία για να, επειδή ο Ευρέν ήταν νατοϊκός και φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών, για να αναλάβει την εξουσία ο Ευρέν και να άρει το βέτο για την είσοδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή οι Τούρκοι είχαν υποφεληθεί από την αποχώρηση της Ελλάδας, είχαν κατακτήσει τις θέσεις που είχαμε στο στρατηγείο της Νάπολη, άρχισαν να παραβιάζουν μετά την αποχώρησή μας από το ΝΑΤΟ το Αιγαίο και στον αέρα και στη θάλασσα και όντως θεωρούν ότι ήταν μια μεγάλη υποχώρηση της Τουρκίας το γεγονός ότι επέτρεψαν την Ελλάδα να ξαναμπεί στο στρατηγικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Και αυτό επικαλείται τώρα τον Ερντογάν και λέει το λάθος που κάναμε τότε με την Ελλάδα δεν θα το κάνουμε τις δύο ναι. χώρες. Όμως εκτιμώ ότι αυτοί οι 10 όροι που γραπτώς έδωσαν για να άρουν το βέτο και αφορούν αποκλειστικά την Φινλανδία και τη Σουηδία, αυτοί οι όροι είναι προσχηματικοί. Όπως είπε ο κύριος Βαλασόπουλος, στόχος είναι να λυγίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να άρουν το εμπάργο συνολικά, όχι μόνο η ΗΠΑ, όλες οι χώρες, οι σύμμαχοι, λέει, είναι αδιανόητο νατοϊκές χώρες να είμαστε σύμμαχοι και να μας επιβάλλεται εμπάργο, και να νομιμοποιήσουν τις επιχείρησεις γενοκτονίας των Κούρδων που γίνονται στη Συρία, στο Ιράκ αλλά και στο έδαφος της Τουρκίας, να γίνουμε όλοι συνένοχοι δηλαδή στις νέες γενοκτονίες της Τουρκίας. Αυτός είναι ο στόχος του στιγμού εκβιασμού που επιχειρεί ο Ερντογάν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Καλημέρα, να δούμε ποιος και πώς θα το τραβήξει το χαλί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλημέρα. Καλημέρα σας.